Είμαστε εδώ με τον Πάνο Εφταξή, ο οποίος είναι γνωστός στους περισσότερους από το YouTube. Αλλά για όσους δεν σε ξέρουν, θα μας πεις δύο λόγια. Ονομάζομαι Πάνος Εφταξία, σπουδάζω οδοντιατρική στο Όπιθήτα και ασχολούμαι με το YouTube. Τα τελευταίο ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, όπου διατηρώ τρία κανάλια, κυρίως βασικά δύο τώρα στο διάστημα, ένα λέγεται Πάνος Dent Vlogs και ένα Πάνος Dent Games. Αυτό πώς ξεκίνησε γενικά στη ζωή σου? Ξεκίνησες εντατικά κάποια μέρα ή σιγά σιγά? Είχα ένα, ας πούμε, ένα ευχάριστο γεγονός. Ασχολούμαι με το YouTube έτσι τελείως καθημερινά, τελείως χαλαρά για χόμπι. Μέχρι μια στιγμή που προέκυψε να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο έγινε viral, μια ιστορία. Με το μικρό Γεωργάκι. Ναι, ακριβώς, με το μικρό Γεωργάκι, όπου το βρήκα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και του πήρα μια συνέντευξη. Και από εκεί και μετά απέκτησα ένα μικρό κοινό, στο οποίο βασίστηκα για να συνεχίσω αυτό που κάνω τώρα. Βέβαια, έριξα αρκετή δουλειά για αυτό το πράγμα και πάει καλά. Πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή να αποκτήσεις ένα κοινό? Γιατί ξέρω ότι στην αρχή ξεκίνησες από 500-600 views. Πάντα, όπως οτιδήποτε, όταν ξεκινάς κάτι είναι πολύ δύσκολο στην αρχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον εαυτό μου όταν ανέβαζα το πρώτο μου βίντεο, το οποίο είχε δουλειά 5-6 ώρων, να αποκτάει 100 views και να χαίρομαι πάρα πολύ. Να λέω είναι 100 άτομα που παρακολουθούν. Και τώρα έχω φτάσει σε νούμερα 15.000-20 και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω το πώς. Τι σημαίνει να έχεις τόσο κοινό? Και το λίγο μου έφτανε. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δούλεψα πολύ γι' αυτό. Έκανα πολλά βίντεο καθημερινά και μέχρι στιγμής έχω ανταμυφθεί. Σε έχουν αναγνωρίσει ποτέ στον δρόμο? Πώς ήταν η πρώτη φορά που σε αναγνώρισαν? Ναι, αυτό συμβαίνει σχετικά σύντομα, σχετικά συχνά βέβαια. Πρώτη φορά έτσι χαρακτηριστική που θυμάμαι είναι ακριβώς εδώ στην Αριστοτέλους. Πήγαινα, έκοβα βόλτα και ακούω ξαφνικά να φωνάζει ένα παιδί «Πάνω!» Έτσι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ήμουνα με παρέα και γυρνάω, κοιτάω πίσω και λέω «Εμένα εννοείς?» Και λέει «Ναι», και λέει «Βλέπω τα βίντεό σου» και έτσι αγκαλιές, φωτογραφίες. Ήταν μια ωραία στιγμή, η οποία βέβαια επαναλαμβάνεται τώρα, αλλά όπως λέμε, η πρώτη φορά είναι πρώτη φορά, τη θυμάσαι πάντα. Σου έχει τύχει ποτέ να γίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό το οποίο να ξεπεράσει λίγο τα όρια και να πεις ότι okay, τώρα αυτό ξεπερνάει το προσωπικό μου? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το κανάλι μου βασίζεται πάνω κάτω στην προσωπική μου ζωή, έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Άρα είναι λογικό κάποια πράγματα άνθρωποι να ξέρουν περισσότερα για την προσωπική σου ζωή. Βέβαια, ένα περιστατικό που είχε γίνει και με είχε ψιλοενοχλήσει ήταν όταν κάποιοι με είχαν ακολουθήσει μέχρι το σπίτι μου για να δουν που μένω. Και σε επόμενο χρόνο μου χτυπούσαν το κουδούνι για να κατέβω να βγούμε φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Αλλά με είχαν πιάσει σε περίοδο εξεταστικής, είχα διάβασμα και ήταν ενοχλητικό. Ναι, αυτό δεν μου αρέσει να συμβαίνει, αλλά οτιδήποτε άλλο όταν είμαι έξω και συναντάω κόσμο είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, λογικό. Ναι. Γενικά, τι θα συμβούλευες εσύ σε κάποιον νεαρό YouTuber, ο οποίος τώρα έχει ξεκινήσει τα βίντεο του, βάζει δουλειά, αλλά βλέπει ότι δεν έχει ανταπόκριση? Ναι. Είναι ένας σκληρός χώρος, όπως όλη η εργασιακή χώρη, που έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό πλέον στο το ελληνικό YouTube. Θα του συμβούλευα να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, να μην ρίξει το επίπεδό του. Δηλαδή, αν ξεκινήσει με πολύ καλή ποιότητα, να συνεχίσει έτσι, μην βλέπει τον ανταγωνισμό. Και κάποια στιγμή, αν έχει και καλό περιεχόμενο και το κυνηγάει, πιστεύω θα φανεί αυτό, θα αρχίσει να το αναγνωρίζει ο κόσμος. Αλλά δεν πρέπει να πτωείται, γιατί η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Εσύ, όπως σπουδάζεις οδοντιατρική, γενικά έχεις σκοπό να γίνεις οδοντίατρος? Ναι, φυσικά. Είμαι τώρα στο 5ο έτος. Φέτος ευελπιστώ να τελειώσω και να συνεχίσω το επάγγελμα το οποίο ήθελα. Είχα ονειρευτεί, αυτό ήταν το όνειρό μου, να περάσω οδοντιατρική. Οπότε, φυσικά, αυτός είναι ο κυρίως σκοπός μου, να ασχοληθώ με την οδοντιατρική. Και το YouTube, πέρα από χόμπι, μπορεί να γίνει εν μέρη και κάποια δουλειά ή να τα συνδυάσω κάπως. Θα το τολμούσες δηλαδή, αν έβλεπες ότι πηγαίνει καλά, θα έλεγες εγώ θα γίνω YouTuber? Ναι, κοίταξε, είναι μια από τις μεγαλύτερες απορίες που έχει το κοινό. Όλοι μου λένε τι θα γίνει όταν πάρεις πτυχίο, θα συνεχίσεις, θα σταματήσεις. Στη φάση που είμαι τώρα λέω ότι θα συνεχίσω. Βέβαια, σε 2 χρόνια, 3 δεν ξέρω αυτό πώς θα εξελιχθεί, αλλά εφόσον το αγαπάω και έχει ανταπόκριση, θα ήθελα να το συνεχίσω, ναι, όσο μπορώ, στον χρόνο που θα μπορώ. Κάθε βίντεο για να ανέβει πόση ώρα παίρνει περίπου? Δηλαδή, συνολικά να το γυρίσεις, να το μοντάρεις, να το ανεβάσεις? Τα vlog, τα οποία τα γυρίσματα, ας πούμε, είναι καθημερινότητα. Ας πούμε ότι συνδυάζουν τα γυρίσματα με καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά, μέσα η διάρκεια του μοντάζ, η προώθηση και όλα αυτά που έχει ένα τέτοιο βίντεο, μου παίρνουν 4-4,5 ώρες σίγουρα για να ανέβει αυτό το βίντεο. Και μετά όλη την επόμενη μέρα να το παρακολουθώ, να βλέπω τα σχόλια και γενικά να ασχολούμαι με τα social media. Και παρόλα αυτά κάνεις και πρακτική? Ναι, φυσικά, στη σχολή έχουμε πρακτική μαζί με τα μαθήματα και προσπαθώ να συνδυάσω όλο αυτό, δηλαδή
από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα στη σχολή και από το απόγευμα μέχρι το βράδυ να ασχολούμαι με το YouTube και γενικά με την προσωπική μου ζωή, τη γυμναστική, οτιδήποτε. Προσπαθώ να τα χωρέσω όλα. Είσαι τέτοιος χαρακτήρας δηλαδή. Ναι, ναι. Όλοι ξέρουν ότι λειτουργώ με πρόγραμμα. Θέλω πραγματικά να υπάρχει πρόγραμμα για να μπορώ να συνδυάζω όλα αυτά που θέλω να κάνω. Αλλιώς νομίζω δεν θα μπορούσα να το καταφέρω αυτό. Έχει σκεφτεί καθόλου σε κάποια φάση ότι αυτό σε κουράζει υπερβολικά πολύ και ναι, σου παίρνει τόσο χρόνο από την προσωπική σου ζωή που θα το σταματούσες? Ότι υπάρχει κούραση, υπάρχει. Νομίζω σε όλες τις δουλειές θα φτάσει ένα σημείο που θα πεις σήμερα κουράστηκα ή εξουθενώθηκα. Και αυτό φαίνεται ότι φέτος, ας πούμε, έχω αρρωστήσει 2 φορές τα Χριστούγεννα. Έχω αρρωστήσει 5 χρόνια. Ναι, επειδή κουράστηκα. Αλλά δεν θα το σταματούσα για αυτόν τον λόγο. Μπορεί να πάρω ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστώ ίσως 1-2 μέρες, εφόσον. Διότι είναι χόμπι μου, δεν είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, αν ήταν η δουλειά μου και έπρεπε οπωσδήποτε να δουλέψω, θα ζοριζόμουν. Αλλά ξέρω ότι έχω το πλεονέκτημα ότι μπορώ να ξεκουραστώ και 1-2 μέρες και να επανέλθω μετά με όρεξη. Ποια είναι η σχέση σου με το κοινό σου? Δηλαδή, εσύ ουσιαστικά τους δείχνεις όλη σου τη ζωή, ναι, και σου ανοίγονται και αυτοί. Σου λένε και αυτοί μερικές φορές τα δικά τους, τα προβλήματα κτλ. Ναι. Πράγματι, έτσι είναι. Γενικά με το κοινό μου, νομίζω διατηρώ μια. Για μένα είναι μοναδική σχέση αυτή. Είμαστε πάρα πολύ, έτσι, πολύ ενωμένοι. Διότι μέσα από τα vlog, κάθε φορά στο τέλος, ρωτάω μία ερώτηση και μου απαντάνε. Και μαθαίνω πράγματα για αυτούς. Και όσο κάποιοι νομίζουν ότι αυτό το κάνω απλά για τους τύπους, όντως μαθαίνω κάποια πράγματα. Και έκανα ένα βίντεο στο οποίο γνώρισα τους συνδρομητές μου και έλεγα τι ξέρω για αυτούς. Οπότε θεωρώ ότι έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση και φαίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί ναι, ουσιαστικά απλά εσύ κάνεις φίλους και κάνεις αυτό που αγαπάς. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά μπορεί να καταφέρεις τελικά να το κάνεις και βιοποριστικά. Ναι, νομίζω αυτό είναι το όνειρο γενικά, να κάνεις τη δουλειά, να κάνεις αυτό που αγαπάς, να το κάνεις δουλειά. Και το YouTube είναι κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ κοινωνικό σαν επάγγελμα, ας το πούμε, γιατί πέρα από τον κόσμο που γνωρίζεις, γνωρίζεις και άλλους YouTuber και γνωρίζεις άτομα από χώρους που δεν το περίμενες καν ότι θα γνωρίσεις. Και αυτό είναι πολύ καλό, πιστεύω. Είναι όμως και μεγάλο ρίσκο, γιατί μπορεί κάποιο μήνα να μην πληρωθείς καθόλου. Ναι, φυσικά. Κοίτα, πάλι λέμε ότι είμαι ελεύθερος, ο κάθε YouTuber είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αν κάποιο μήνα δεν δουλέψει ή δεν πάει καλά η δουλειά, θα πληρωθεί και το αντίστοιχο. Έτσι είναι. Εκτός από τα θετικά σχόλια, λαμβάνεις και αρνητική κριτική. Και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το. Ναι. Όταν βγάζεις την προσωπική σου ζωή και το οτιδήποτε, τις αποφάσεις σου, όλα αυτά στο ίντερνετ, ο κόσμος μπορεί να τα κρίνει και μπορεί να σε κρίνει και κόσμος που δεν σε ξέρει καν. Οπότε φυσικό είναι να λαμβάνω και κάποια αρνητική κριτική, κυρίως για προσωπικές αποφάσεις, ίσως για το χαρακτήρα μου, κάποιοι απλά δεν με συμπαθούν. Προσπαθώ να μην με επηρεάζουν τόσο, διότι δεν είναι και τόσο συχνά, αλλά σαφώς κάποια στιγμή θα ακούσεις και αρνητική κριτική και πρέπει να είσαι έτοιμος να τη δεχτείς. Δηλαδή άτομα τα οποία δεν το μπορούν αυτό, δεν θα μπορέσουν να κάνουν και YouTube. Θα συμβούλευες δηλαδή μικρά παιδιά που ίσως ακόμα πηγαίνουν σχολείο και τα λοιπά, καλύτερα να μην το ξεκινήσουν αν δεν είναι έτοιμοι? Ναι, ναι. Έχω δει πολλά κανάλια από μικρά παιδιά, διότι τους αρέσει το YouTube να το παρακολουθούν και θέλουν να το κάνουν κιόλας. Να δέχονται άσχημη κριτική, να κατεβάζουν τα βίντεο τους που ανέβασαν, να βγάζουν βίντεο τα οποία υπολογούνται για κάποια πράγματα και φαίνεται ότι αυτό τους επηρεάζει. Δηλαδή τους χαλάει πολύ αυτό και στεναχωριούνται. Αυτή είναι λοιπόν και η αρνητική πλευρά του YouTube, ναι, αλλά όπως βλέπουμε υπάρχει. Τα θετικά είναι πάρα πολλά. Τα θετικά είναι πολύ περισσότερα, αν φανταστείς ότι σε ένα βίντεο που να λάβεις π.χ. 100 σχόλια, τα 98 να είναι θετικά και τα 2 να είναι αρνητικά. Δεν πρέπει να κολλήσεις αυτά τα 2 και κολλάς τα 98 και σε κάνω χαρούμενο. Συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι αν είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις χρόνο και είσαι έτοιμος και για την αρνητική κριτική, τότε υπάρχει περίπτωση τότε να καταφέρεις. Θα το απολαύσεις, ναι, θα το απολαύσεις πιστεύω. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλειωσε η συνέντευξη, πώς τα πήγα? Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Το έχεις με το μπλα μπλα. Πραγματικά, λοιπόν, θέλω όμως πεις πού θα τη δουν τα παιδιά. Εγώ θα το ποστάρω βέβαια στο social media, αλλά θα θέλω να είναι μέρος. Θα τη δουν στο livemedia.gr. Θα τη δουν και στο Facebook, στη ναι, σελίδα σου. Θα ποστάρω παντού και θα βάλω κάτω στην περιγραφή ακριβώς τη σελίδα όταν ανέβει να πάτε να το τσεκάρετε. Αλλά βέβαια να είστε συντονισμένοι σε. Να μοιράσετε αγάπη από κάτω. Να μοιράσετε αγάπη. Είναι πολύ καλή να μοιράζω αγάπη, το λέω. Και δείτε τι πραγματικά αυτή η συνέντευξη, διότι σας αφορά. Μίλησα για εσάς. Μετά σε λίγο. Ναι. Στείνω και εγώ κάμερα, στήσανε και η παραγωγή και είμαστε έτοιμοι. Την παραγωγή.